Φάλες, γιατί μην ξεχνάτε ότι μία φλόγα που σβήνει με ένα φύσημα στα πρώτα δευτερόλεπτα θέλει ολόκληρες πισίνες με νερό μετά από κάποια ώρα. Λοιπόν, η πολύ σημαντική πυρασφάλεια πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό θα έχουμε και πρακτική άσκηση μετά με τους πυροσβεστήρες του τμήματος. Να ευχαριστήσω και εγώ την πυροσβεστική υπηρεσία για το κάλεσμά τους και θα τους ξανακαλέσουμε και στο μέλλον κατά διαστήματα, γιατί πρέπει διαβίου συνεχώς να ενημερωνόμαστε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε τέτοιου είδους προσκλήσεις. Ούτως ή άλλως αποτελεί και κομμάτι του έργου μας η ενημέρωση σε πολίτες και σε δημόσιες υπηρεσίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως καλή ώρα τώρα. Θα κάνουμε λίγο μια μίνι παρουσίαση για τους πυροσβεστές. Ελπίζω να μην σας κουράσω σήμερα και μετά να περάσουμε να δούμε λίγο στο διατάφτα, στην πράξη, πώς ένας απλός πολίτης που δεν είναι εξοικειωμένος με τη χρήση πυροσβεστρού μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Μελαχρός Αλέξανδρος, είμαι ανθοπυραγός, υπηρετώ στο γραφείο πυρασφάλειας και είμαι χημικός και αξιωματικός στην πυροσβεστική. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, πριν μπούμε στους πυροσβεστήρες, λίγο δύο-τρία πράγματα για το έργο της πυροσβεστικής. Ακούμε όλη την πυροσβεστική και την έχουμε συνδέσει με το καλοκαίρι, από φυσικά όπως είπε και ο πολιτικός που προϊστάμενο στην περιφέρεια. Η πυροσβεστική όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το καλοκαίρι και τις πυρκαγιές. Το έργο της έχει κάποιους τομείς, οι οποίες για πολλούς βέβαια είναι άγνωστοι, για μας είναι καθημερινότητα. Όπως είναι οι σεισμοί, οι πυρκαγιές δασών, πλημμύρες, η πολιτική άμυνα σε καιρό πολέμου, έτσι. Η έλεγχη πυρασφάλειας που εγώ αυτό κάνω. Απελευθέρωση πανελληνικιστήρες, εκπαιδεύσει πολιτών όπως καλή ώρα τώρα και παροχήσουμε πάσους φύσεως βοηθείας σε πολίτες, στη ζωή κτλ. Επικροτούμε και υποστηρίζουμε όλες αυτές τις αξιόλογες δραστηριότητες και δράσεις που διενεργούνται από πάρα πολλούς φορείς της πόλης μας, όπως είναι και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα. Θεωρούμε ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά σε όλες αυτές τις ιδιαίτερα σημαντικές πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να, μέσα από αυτές τις δράσεις να γίνεται η σωστή ενημέρωση του κοινού και την ασφάλεια των πολιτών μέσα σε ιδιωτικούς χώρους. Επί την ευκαιρία, επειδή το πυροσβεστικό σώμα είναι ο επιχειρησιακός παράγοντας της βραχίωνας της πολιτικής προστασίας και με την έναρξη της επιτελικής περίοδου, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους πυροσβέστες ένα καλό καλοκαίρι όσον αφορά να μην έχουμε συμβάντα. Κατανοούμε όλες τις δυσκολίες τις υπηρεσιακές. Θεωρώ όμως ότι το αξιόμαχο προσωπικό, ιδιαίτερα της Δυτικής Μακεδονίας, που βρίσκεται σε σημαντικό επιχειρησιακό επίπεδο, για άλλη μια φορά καλείται να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών αλλά και των δασών μας. Στη σημερινή εκδήλωση η πυροσβεστική υπηρεσία μας παρουσιάζει θέματα πυρασφάλειας, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς ως εργαζόμενοι στο χώρο αυτό την ασφάλεια, γιατί η φωτιά είναι κάτι που μπορεί να πάρει μεγάλες διαστάσεις και εκεί που μπορείς να σβηστεί με ένα ποτήρι νερό να καταστρέψει ολόκληρο κτίριο. Να έχουμε λοιπόν απώλεια ζώων, απώλεια περιουσίας. Ναι, πράγματι στους χώρους του Πανεπιστημίου, εκτός από τους καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό, βέβαια έχουμε και εκατοντάδες φοιτητές. Όλοι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για να διατηρήσουμε το χώρο αυτό, για την ασφάλεια του χώρου αυτού. Και γι' αυτό αυτή η ενημέρωση που θα ακολουθήσει και μια πρακτική επίδειξη κατάσβεσης φωτιάς στον προάβλιο χώρο του τμήματος θα βοηθήσει και εμάς να ξέρουμε πώς άμεσα να ανταπεξέλθουμε σε μια τέτοια κατάσταση.